Νίκολα Μιλουτίνοφ ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα με σκοπό να γίνει για δεύτερη φορά κάτοικος Πειραιά. Οι επαφές με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό από τον Ολυμπιακό, μιας και ο υψηλόσωμος σέντερ είχε μείνει ελεύθερος από την Τζεσεκά Μόσχας. Ο Σέρβος είχε δεχτεί μια αρχική πρόταση 3,1 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια, η οποία αυξήθηκε κατά 400.000. Η απάντηση του Νίκολα ήταν καταφετική και πλέον είναι δεδομένο ότι θα γίνει και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού. Όλα αυτά σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στον αέρα της Eraspor και με το δημοσίευμα του Eurohoops, τα οποία επιβεβαιώνουν απόλυτα οι πηγές του thrillus24.gr. Ο Ολυμπιακός πλέον περιμένει τι θα γίνει με τον Σάσα Βεζένκοφ προκειμένου να σχηματιστεί η νέα γραμμή των ψηλών. Με Φαλ και Μιλουτίνοφ στο 5, είναι δεδομένο ότι οι Πειραιώτες θα έχουν από τα καλύτερα δίδυμα στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε τι θα γίνει με τις θέσεις 3 και 4 κατά και την παραμονή του Κώστας Λούκας στην ομάδα. Έτσι θα λυθεί το μεταγραφικό παζλ της ομάδας των Πειραιωτών. Κώστας Λούκας απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, έχοντας ταξιδέψει στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία. Ο Κώστας Λούκας έχει μπροστά του μια μεγάλη απόφαση να πάρει σχετικά με το αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ή θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Παρ' όλα αυτά, κατόπιν μιας άκρως επιτυχημένης αλλά και κοπιαστικής σεζόν, ο Έλληνας γκάρτ ξεκουράζεται και γεμίζει τις μπαταρίες του, απολαμβάνοντας τις διακοπές του. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη, όπως αποκαλύφθηκε από τις αναρτήσεις της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.